Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη. Επισκεφθήκατε την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, ή το Σάββατο, την περιοχή, το Σάββατο ήμουνα στις περιοχές της Μακρινίας, ειδικά στα ορεινά που υπέστησαν, όπως έτσι με τις πρόσφατες πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές. Τώρα, εκεί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Ναι. Έτσι, και προφανώς χρειάζεται και η στήριξη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της ΕΤΟΛΟ Ακαδημίας και στην προκειμένη περίπτωση τη δική σας, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι και οριστικό, αλλά βεβαίως και δεν θα μας πισωγυρίζει, γιατί στα ίδια σημεία τα οποία επισκεφτήκατε το Σάββατο πριν από ένα χρόνο είχαμε παρόμοια φαινόμενα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων, τα οποία βεβαίως ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν οι ζημιές. Και κυρίως τι σας είπαν ο κόσμος εκεί, κύριε Καραγκούνη? Εντάξει, τα προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά. Διότι εκεί έχουν αποκοπεί δίκτυα, έχουν, δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές, δεν μπορούν να πάνε στις καλλιέργειές τους ή έτσι στη κτηνοτρόφη να πάνε στα ζωντανά. Με την έννοια ότι έχουν με τις κατολιστήσεις έχουν αποκοπεί πια οι δρόμοι. Υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός και μια καλή προσπάθεια που γίνεται με την περιφέρεια. Έχω την αίσθηση στο επόμενο διάστημα θα έχουμε κάποια νέα. Εγώ θα έχω μια επίσκεψη με τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, ώστε να τρέξουν πιο γρήγορα αυτές τις μελέτες. Γιατί ξέρετε, για να ολοκληρωθεί ένας δρόμος θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη μελέτη, γιατί έχει διακριβωθεί μια σταθρότητα στο έδαφος. Δυστυχώς στα ορεινά της Μακρινίας σε πολλά χωριά. Οπότε η οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης που πρέπει να γίνει θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις μελέτες τις γεωλογικές. Έχουμε θέμα στις υποδομές. Να μην ξεχάσουμε και τη γέφυρα του Ευήνου. Όχι, θα σας πω γι' αυτό. Θα σας πω γι' αυτό. Μιλάμε τώρα για τα χωριά της Μακρινίας που έχουν υποστεί μεγάλο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνει πρώτα η γεωλογική μελέτη που εντός του επόμενου διαστήματος θα έχει ολοκληρωθεί, ώστε η περιφέρεια να προχωρήσει στα έργα αποκατάστασης. Υπό μία δεν είναι ζήτημα χρημάτων, δηλαδή κονδυλίων, τα οποία θα βρεθούν για να διατεθούν, αλλά πρέπει να γίνει πρώτα όμως η μελέτη όλου αυτού του πράγματος για να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα για τη γέφυρα του Ευήνου, έχω σκεφτεί δύο φορές τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας του να. Ποια είναι η εξέλιξη του όλου πράγματος. Ο ίδιος μου είπε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί και να υπάρξει το αντίστοιχο κονδύλι το οποίο θα προχωρήσουν έργα αποκατάστασης. Σίγουρα θα πάρει και το χρονικό διάστημα, κύριε Τσόμπο, και βέβαια και εκεί υπάρχει έχει αποκοπεί το δίκτυο και καταλαβαίνετε ολόκληρες περιοχές πρέπει να κάνουν. Είναι ολόκληρες περιοχές, έτσι. Σωστά. Εν ώψη του τουρισμού, της τουριστικής σεζόν, υπάρχει επίσης μεγάλο πρόβλημα. Δεν είμαι ο ειδικός να το πω. Έτσι. Απλά από τη στιγμή που θα υπάρχει, θα ολοκληρωθεί, θα αποχωρήσει ο ανάδοχος, ο οποίος αναλάβει και το έργο αυτό. Θα πρέπει να δούμε ίσως, γιατί σας λέω και πάλι δεν είμαι ειδικός, αν μπορεί να υπάρξει μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο αυτό κάποια προσωρινή λύση διασύνδεσης, έτσι, μέσα διασύνδεσης των δύο τόπων που έχει κοπεί με τη γέφυρα. Αυτό όμως δεν μπορώ να το πω εγώ, είναι κάτι το οποίο θα το πούν οι ειδικοί μελέτες, αλλά βρισκόμαστε εκεί. Σε αυτό λοιπόν για τη γέφυρα του Δήμου σας λέω ότι έχω κάνει δύο συναντήσεις με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καραγιάννη. Σύντομα θα έχουμε νέα τουλάχιστον ως προς την διαθέτηση των κονδυλίων για να προχωρήσει το έργο. Μάλιστα. Τώρα, έχω πολλά να ρωτήσω, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω μόνο να ρωτήσω, κύριε Βουλευτά, κύριε Υπουργέ, επειδή εκλέγεστε χρόνια στην ΕΤΟΛΟ Ακαδημία, αν έχουμε, όχι αν έχουμε, είναι γνωστό ότι έχουμε μείνει πίσω στις υποδομές, τι φταίει? Φταίει η κακοδαιμονία, δεν μας αντιμετωπίζουν όπως άλλες περιοχές, δεν πιέζουμε, τι ακριβώς γίνεται? Και μιλώ για την κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, με το δρόμο Αγρίνιο Καρπενήσι, με το δρόμο που θα συνδέει το Πλατιγιάλια από την Ιόνια Οδό. Να μην το ρίξουμε στη μυρολατρία, να δούμε τι φταίει, κύριε Βουλευτή. Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Τσόμπο. Εγώ ποτέ δεν θα σας πω καταρχήν εκτίσω, θα σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος με τα πράγματα. Ποτέ. Και αν πεις ότι είσαι ικανοποιημένος, τότε πραγματικά δεν έχεις να παλέψει για κάτι περισσότερο. Σωστό. Πραγματικά θα μπορούσε να πει να κανείς ότι θα μπορούσαν να γίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά θέλω λίγο να βλέπω και αντικειμενικά την κατάσταση. Το Λοκονανία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες. Έργα υποδομής που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, ειδικά η Ιόνια Οδός, η γέφυρα, αλλά και άλλα και άλλοι κάθετοι και άλλα δίκτυα τα οποία έχουν προχωρήσει,
Είναι πολύ σημαντικά. Θα σας πω έτσι ένα παράδειγμα. Βρέθηκα πριν από κάποιο διάστημα στη Δράμα, μια εξαιρετική, έτσι, μια εξαιρετική περιοχή με πολύ μεγάλη παραγωγή και πολλές βιομηχανίες. Εκεί κάνουν πολύ μεγάλα παράπονα, σπον, αλήθεια, για το τοπικό δίκτυο και λένε τουλάχιστον σύντομα κανανία έχετε προχωρήσει σε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να το βλέπω πάντα μισογεμάτο το ποτήρι. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Ναι, αλλά να έχει και νερό το ποτήρι. Νομίζω έχει νερό. Εγώ δεν θέλω να τα ισοπεδώ όλα. Έχουν γίνει έργα στην Εντολοκανανία που δεν είχαν γίνει στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αλλάζει η μορφή η Εντολοκανανία. Έχουν γίνει ακόμα περισσότερα. Εγώ σα έχω πει ότι θεωρώ ότι η σύνδεση, βεβαίως η κάθε του αγριμίου, το συζητάμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να ολοκληρωθεί. Όπως και η σύνδεση με το Μεσολόγιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως έργα που εγώ το έχω πει και έχω συζητήσει και με τον Κώστα τον Καραμαλή, ότι πρέπει να προχωρήσει, το οποίο συμφωνεί και θα δούμε τρόπο, με ποιο τρόπο θα προχωρήσει μέσω, μέσω διαπεριφερειακών προγραμμάτων η σύνδεση του λιμανίου του Αστακού, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της Ετωλοκαρνανίας, και με την Ιόνια εδώ και την Έξον 65, αλλά και με το αεροδρόμιο του Ακτίου, κύριε Τσόμπο. Εγώ θεωρώ είναι ένα εμβληματικό έργο. Ξέρετε, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη εντός εισαγωγικών στα δυτικά και στο παράλληλο μέτωπο. Γίνονται διάφορα, έτσι, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Εγώ θα σας πω, τουλάχιστον σε αυτό που μπορώ και έχω άμεση γνώση και προσπαθώντας, βεβαίως πάντα συνεργασία με όλους τους Δήμους, αυτό που γίνεται και στην περιοχή της Παλέρου και στην περιοχή της Βόνιτσας και στην περιοχή που μπορεί να γίνει και στον Αυτακό αρκετά πράγματα. Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης του τόπου, ήδη δρομολογούνται μαρίνες, θέσεις εργασίας, πολλές θέσεις εργασίας. Τι θέλω να πω, αν δεν έχεις υποδομές, πολύ σωστά το είπατε κύριε Σόμπο, αν δεν έχεις υποδομές, δεν μπορεί να αναπτύξεις ευρύτερα την περιοχή. Και θεωρώ ότι ένα κομμάτι που λείπει πέρα των άλλων, που πολύ σωστά το είπατε, γιατί εκκρεμεί και το Καρπενήσι, η σύνδεση με το Καρπενήσι, εκκρεμούν και άλλα έργα, έτσι δεν τα αναφέρουμε όλα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ λοιπόν ότι αν έχουμε αυτές τις κάποια εμβληματικά έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν, θα υπάρξει γενικότερη ανάπτυξη του τόπου μας. Γιατί και σε επίπεδο τουρισμού, που έχουμε τεράστια δυνατότητα αυτή τη στιγμή, έχουμε μείνει πίσω. Δεν μπορεί να έχουμε. Ο τουρισμός είναι σαν άγνωστη λέξη. Το 1 πέμπτο των κλινών της Λευκάδας, όταν η Λευκάδα είναι το 1 έξω στην του Λακανανία. Τι θέλω να πω. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας αρκετά να κάνουμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα εμβληματικό έργο που σας είπα. Η σύνδεση με την Ιόνια μέχρι το 65 και το αεροδρόμιο του Ακτίου του λιμανιού του Αστακού. Ένα τεράστιο εντός εισαγωγικών, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την περιφόρητη έκφραση, asset ως το Λακανανία. Και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Προφανώς δεν είναι της ώρας να τα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, κύριε Τσόμπο, και να κάνουμε τις προσπάθειες γύρω από αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά και με την πρώτη ευκαιρία να έρθετε και εδώ στο στούντιο να αναλύσουμε τα ζητήματα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε, και το είπατε βεβαίως, ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Τα δούμε όλα σε σχέση και με την οικονομία αλλά με την πανδημία. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε και μια κυβέρνηση και που τα γνωρίζει αυτά. Έχει εμπράκτως αποδείξει ότι είναι κοντά στους πολίτες και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη και όχι μόνο. Και θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες και δημοσιονομικά να πετεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.